μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχουμε χάσει το ηθικό μας και δεν βλέπουμε φως στη συνέχεια. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ψυχολογία τους και που προσπαθούν μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα που επικρατεί την οικονομική να βρουν στηρίγματα ψυχολογικά ώστε να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα οικονομικά υπάρχουν. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Όχι, και βέβαια. Δεν είναι πάντα τόσο εφικτό. Η αλήθεια είναι, το ερώτημα είναι και είναι κοντά μας και η κυρία Καπάτο την οποία καλημερίζουμε. Γεια σας κυρία Καπάτο, καλή σας ημέρα. Σας εύχομαι και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ένα δυσάρεστο θέμα βλέπω ξεκινάτε. Είναι δυσάρεστο, αλλά θέλουμε να μας δώσετε και μια λίγο πιο θετική διάσταση σε αυτό το δυσάρεστο θέμα. Την κυρία Καπάτο τη γνωρίζετε πολύ καλά, είναι παιδοψυχολόγος. Πολλές φορές έχει βρεθεί σε στούντιο για να ενημερώνει τον κόσμο. Και πραγματικά σας ακούνε και λαμβάνουν υπόψη τους τα όσα μας λέτε. Και το θέμα στην όλη κατάσταση είναι να βρούμε λύσεις. Όχι μόνο να εντοπίσουμε το πρόβλημα, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και τη ζωή μας μέσα από αυτά που έχετε να μας προτείνετε. Και το ερώτημα, κυρία Καπάτου, βάσει αυτού που λέγαμε, γιατί παρακολουθούσατε μέχρι να ετοιμαστείτε, μέχρι να βάλετε τα μικρόφωνά σας, είναι ότι ζητάνε βοήθεια τελικά οι άνθρωποι ή φτάνουν σε απόγνωση και βλέπουμε, ας πούμε, και πράξεις οι οποίες. Κοστίζουν και ζωές. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει συμβεί στη χώρα μας, όπως το γνωρίζουμε αναμφίβολα. Και τον τελευταίο 1,5 χρόνο, θα έλεγα, καθημερινά, το πρωί στο βράδυ, βομβαρδιζόμαστε με πληροφορίες. Είπε ο ένας αυτό, είπε ο άλλος αυτό. Θα δούμε αν θα μας δώσουν τα χρήματα κλπ. Που είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει αγγίξει όλους, θεωρώ. Η διαχείριση της πραγματικότητας είναι σωστή. Αυτό λοιπόν. Όχι, θα σας έλεγα πως όχι. Καταρχήν, αυτή η υπερέκθεση στην πληροφόρηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να την ερμηνεύσει με τέτοιο τρόπο, ο οποίος να είναι επωφελής για αυτόν. Και να τη διαχειριστεί σωστά. Καταρχήν, ακούστε, η τηλεόραση και τα ΜΜΕ έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο θέμα του βομβαρδισμού και της ενημέρωσης με πληροφορίες. Από εκεί και πέρα, ο κάθε άνθρωπος αυτή την πληροφόρηση τη λαμβάνει με ένα διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικό τη διαχειρίζεται. Το θέμα όμως είναι το εξής. Ότι μέσα από αυτή την καταιγίδα των γεγονότων που έχουν έρθει και θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια, όπως λένε και όπως φαίνεται, εμείς πρέπει να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να είμαστε υγιείς και ισορροπημένοι. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε, αυτό που ακούμε είναι διάφορες τοποθετήσεις για το τι θα γίνει, τι θα μας κόψουν κτλ. Αλλά δεν έχω δει καθόλου να υπάρχει μία. Αυτό είναι το πρόβλημα και εμείς ο καθένας από την πλευρά του, πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί ψυχικά για να μπορέσει να μην αρρωστήσει έτσι. Ξέρετε, πολύ σοβαρό. Παρατηρείτε ότι πέρα από την υπερέκθεση ουσιαστικά που ακούμε καθημερινά και από τα δελτία ειδήσεων και από τις εκπομπές και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και από τις συζητήσεις των ανθρώπων, όπως ξέρετε. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι πλέον η οικονομική κρίση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι μόνο από τις τηλεοράσεις, αλλά από τις παρέες μας. Γιατί καθημερινά μεταξύ μας συζητάμε όλοι για τα οικονομικά μας προβλήματα, για το πρόβλημα του διπλανού μας, του συγγενεί μας. Είναι πάνω από ένα χρόνο. Πάνω από ένα χρόνο. Υπάρχει μια γενικότερη θλίψη. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που σε εφημερίδες του εξωτερικού και γενικότερα η εμπειρία η δική μου δείχνει ότι υπάρχει ένα πέπλο φόβου και ανασφάλεια στην κοινωνία. Κυρία Καπάτου, επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Έχουμε να πούμε πολλά στη συνέχεια. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η κυρία Καπάτου θα είναι εδώ. Ο ειδήμων είναι η Νάντια, βέβαια. Σε αυτά, γιατί εγώ θα σας απαντώ. Εγώ. Λοιπόν, η κυρία Καπάτου εξακολουθεί να είναι στην παρέα μας. Και βεβαίως μιλάμε για αυτή την κατάσταση που επικρατεί μέσα μας, ψυχολογικά, σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουμε την κρίση και τα διάφορα οικονομικά προβλήματα. Άλλοι έχουν μεγαλύτερα, άλλοι έχουν μικρότερα. Σίγουρα όμως ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται και αντιδρά με διαφορετικό τρόπο στα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει. Είχαμε αφήσει λοιπόν την κουβέντα στο σημείο εκείνο που η Ντόρα σας ρωτούσε. Το κατά πόσο τελικά επηρεαζόμαστε από εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή από την τηλεόραση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή αν τελικά είναι δίπλα μας και γύρω μας αυτό που μας κάνει περισσότερο να αισθανόμαστε αυτό το στρες και το άγχος. Κοιτάξτε, αυτό θέλει να μας, η οικογένειά μας. Βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο συζητάμε παντού, μέσα στην καθημερινότητά μας και μας αφορά από την ώρα που θα ξυπνήσουμε μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούμε. Πολλές φορές οι άνθρωποι χάνουν και τον ύπνο τους εξαιτίας αυτού. Όλους μας έχει πλήξει. Από τη στιγμή όμως που συμβαίνει αυτό, εμείς θα πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους να διατηρήσουμε την ψυχική μας ισορροπία. Για μένα αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Γιατί ξέρετε, σε περιόδους κρίσεων έχει φανεί ότι πλήττεται ιδιαίτερα η υγεία των πολιτών και η ψυχική τους υγεία κυρίως. Είναι κρίση, δηλαδή βασικά ζητήματα. Κυρία Καπάτου, ένας άνθρωπος που δεν έχει. Ένας άνθρωπος που, για παράδειγμα, έχει χάσει τη δουλειά του αυτή την περίοδο. Πρακτικά θέλουμε να μας πείτε τι κινήσεις μπορεί να κάνει ή ποιο να συμβουλευτεί για να μπορέσει πιο ψύχρεμα να αντιμετωπίσει μια τέτοια δύσκολη κατάσταση.
Κοίταξτε, το να χάσει τη δουλειά σου είναι κάτι τραγικό. Σήμερα αυτό είναι δυστυχώς μέσα στην καθημερινότητα των πολλών πολιτών και υπάρχει και σαν φόβος σε πάρα πολλούς. Αυτό λοιπόν δημιουργεί συναισθήματα μεγάλης απελπισίας, απογοήτευσης όπως καταλαβαίνουμε, και πολλές φορές όταν αυτή η ανεργία είναι παρατεταμένη, μπορεί να δημιουργήσει και άλλου είδους προβλήματα όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές κτλ. Αλκοολισμός. Βέβαια, πολλά προβλήματα. Το πρώτο διάστημα, ο άνθρωπος ο οποίος είναι άνεργος διατηρεί την ψυχραιμία του και την ηρεμία του. Προσπαθεί να κάνει διάφορα πράγματα, έχει επαφή με την οικογένειά του κτλ. Όσο περνάει. Ενδεχομένως. Γιατί τώρα δεν ξέρω πόσο υπάρχει αυτό το λίπος που λένε. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα, ακριβώς, στην αρχή μπορεί να το διαχειριστεί. Σιγά-σιγά όμως, μετά από το εξάμηνο, φαίνεται τα προβλήματα χειροτερεύουν. Και ο άνθρωπος αρχίζει να αισθάνεται ένα μαύρο πέπλο απελπισίας και απογοήτευσης. Δεν θα μπορέσω να σας δώσω οδηγία πώς μπορεί ο άνθρωπος να βρει δουλειά. Διότι ούτε κανένας ειδικός δεν μπορεί να δώσει οδηγία σε αυτό. Η ψυχική του ισορροπία όμως πολλές φορές συνάδει με αυτό το θέμα. Αυτό που εγώ θα πρότεινα στον κόσμο είναι όσο μπορούν να κρατήσουν το απόθεμα της ψυχικής τους δύναμης, να ξέρουν να έχουν έναν τρόπο θετικής σκέψεως, να προσπαθούν να βασίζονται στις σχέσεις με τους αγαπημένους τους ανθρώπους, τους φίλους τους. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Ένα ιστός, ξέρετε, προστατευτικός πάνω σε αυτή τη δίνη που μας κατακλείζει. Να ασχοληθούν με την οικογένειά τους, με τα παιδιά τους, αν έχουν παιδιά, και εν πάση περιπτώσει να έχουν ένα θετικό τρόπο σκέψεως. Σε πολλές περιπτώσεις ενδεχομένως να αναγκαστούν να κάνουν κάποια δουλειά η οποία είναι διαφορετική από αυτό που έχουν σπουδάσει, από αυτό που έκαναν. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να είναι μια μεταβατική φάση και εγώ το προτείνω πολλές φορές στους ανθρώπους αυτό, για να αισθάνονται ότι είναι ενεργοί και ότι είναι χρήσιμοι και καλά με τον εαυτό τους, συνειδητοποιημένοι ότι ψάχνουν για κάτι άλλο, σαν μια ενδιάμεση μεταβατική λύση για να μην πέσουν. Διότι όταν υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα απραγίας στην οικογένεια, είναι πολύ τραγικό. Και όταν αυτός που έχει την ενεργία, ξέρετε, είναι ο πατέρας, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Και για τη σχέση του ζευγαριού, αν η μητέρα είναι αυτή που στηρίζει την οικογένεια, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία τα συναντάμε καθημερινά. Μην κοιτάτε που μέχρι τώρα αυτά που έρχονται στη δημοσιότητα είναι οι δείκτες μόνο της οικονομικής μας ανέχειας και των προβλημάτων. Των ψυχικών μας προβλημάτων ακόμα δεν έχουν έρθει στη δημοσιότητα. Υπάρχουν δεκάδες δημοσίευμα τον τελευταίο καιρό. Τώρα φαντάζομαι αυτό θα σας πεις ότι οι Έλληνες, ας πούμε, πηγαίνουν σοριδών πλέον και ομαδικές ψυχολόγους και ψυχιάτρους για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ακριβείς έρευνες δεν έχουμε ακόμα στη χώρα μας για αυτή την κρίση. Υπολογίζεται όμως ότι τον τελευταίο χρόνο, γιατί τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει το μεγαλύτερο, αν θέλετε, τσουνάμι των εξελίξεων, υπάρχει μια αύξηση στα προβλήματα της ψυχικής υγείας, κυρίως τις αγχώδεις διαταραχές, την κατάθλιψη, κρίση πανικού κτλ. Περίπου 15 με 20%. Υψηλό ποσοστό αυτό. Τεράστιο. Τα παιδιά πώς αντιμετωπίζουν το θέμα της κρίσης, κυρία Καπάτη? Τα παιδιά, ξέρετε, είναι και αυτά πληττόμενα από αυτή τη διαδικασία της κρίσης, και ανάλογα με το πώς η οικογένειά τους έχει πληγεί από αυτή την κατάσταση, και αυτά αντιδρούν. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς το διαχειρίζεται κάθε οικογένεια, υφίστανται και τα παιδιά ανάλογα προβλήματα. Δεν είναι το θέμα μας αν θα τους κόψουμε κάτι από αυτά που κάνανε. Είναι η ατμόσφαιρα που αντιμετωπίζουμε στο σπίτι. Θα σας πω ότι τον τελευταίο χρόνο είναι πάρα πολύ τραγικό αυτό, ξέρετε. Να υπάρχει ένταση, να υπάρχουν φεσαρίες. Να υπάρχει πολλές φορές αύξηση ενδοοικογενειακής βίας, που δυστυχώς αυτές οι συνθήκες ευνοούν αυτού του είδους τα περιστατικά, η αύξηση αλκοολισμού. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχουν πολλών ειδών προβλήματα. Τα παιδιά λοιπόν επηρεάζονται ιδιαίτερως από αυτό, διότι βρίσκονται σε μια ευαίσθητη φάση ανάλογα με την ηλικία τους, και η στάση των γονιών, εκεί θέλω να επικεντρωθώ, είναι καθοριστική σημασίας. Δηλαδή, μπορεί να τους κόψουμε κάτι, αλλά δεν επηρεάζονται τα παιδιά από αυτό που θα τους κόψουμε. Επηρεάζονται από αυτό που βλέπουν, από την εικόνα που αντιμετωπίζουν από εμάς. Δηλαδή, είμαστε εμείς σε μια μιζέρια, υπάρχει ένταση, υπάρχει καυγάς, υπάρχει φασαρία. Αυτά τα επηρεάζουν. Μου έλεγε τώρα προηγουμένως ένας φίλος. Μου έλεγε προηγουμένως ένας φίλος, ο Αντώνης Παπαδάκης συγκεκριμένα, ότι το έλεγε ένας ιδιοκτήτης ενός σχολείου της Αθήνας, ότι έχουν αρχίσει τα παιδιά να παίζουν το παιχνίδι της κρίσης. Κρίση. Πάει λοιπόν το ένα να κυνηγάει το άλλο και λένε κρίση. Ρωτάει λοιπόν ο δάσκαλος αυτός τι σημαίνει κρίση. Τα παιδιά δεν ξέρουν, απλώς είναι ένας εφιάλτης. Το έχουν ακούσει τόσες φορές με το σπίτι, μάλλον και στις φορές που έχει αποτυπωθεί. Αυτό λοιπόν προτείνω εγώ στους γονείς είναι το εξής. Ανεξάρτητα το πώς νιώθουν, οι συζητήσεις με τα παιδιά σε ένα μικρό παιδί προσχολικής ηλικίας, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την κρίση φυσικά. Στα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη χώρα μας γενικότερα και ο καθένας πρέπει να βοηθήσει από την πλευρά του. Τα παιδιά δεν νοιάζονται τόσο πολύ για αυτά που θα τους κόψουμε. Τα παιδιά προσαρμόζονται. Αυτό που τους απασχολεί είναι η σχέση μας μαζί τους, η ενασχόλησή μας μαζί τους και γενικότερα το κλίμα που υπάρχει στην οικογένεια. Παρακαλώ λοιπόν τους γονείς, και αυτό το λέω πάρα πολλές φορές, να διατηρήσουν την ηρεμία τους, την ψυχραιμία τους, να αποφεύγουν τις συνεχείς
συζητήσεις ή τις εντάσεις για το θέμα το οικονομικό μπροστά στα παιδιά τους, να προσπαθήσουν να τα προστατεύσουν συνεχώς από την έκθεση τέτοιου είδους απεσιόδοξες και αρνητικές συζητήσεις ή σκέψεις και να εμφυσίσουν στην οικογένεια ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, που το οποίο δεν το έχουμε, το έχουμε χάσει, ξέρετε. Γιατί στη χώρα μας η τελευταία δεκαετία ήταν ότι το στάτους το κοινωνικό εξαρτάται από το αν βγάζουμε λεφτά ή όχι. Και από το αν αγοράζουμε μεγάλα σπίτια, αν αγοράζουμε πολλά αυτοκίνητα, πόσα κυβικά είναι τα αυτοκίνητα. Μα αυτό είμαστε κενοί από μέσα μας. Γι' αυτό είχαμε τεράστια αύξηση στα ψυχικά προβλήματα αυτή την τελευταία δεκαετία. Τώρα λοιπόν, ίσως είναι και μια ευκαιρία δυστυχώς απότομης προσαρμογής και εμείς πρέπει να δούμε τι θετικά μπορούμε να πάρουμε και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Να έρθουμε πιο κοντά με τον εαυτό μας και στη σχέση μας με τα παιδιά. Τα παιδιά μας χάσανε όλα αυτά τα χρόνια. Οι γονείς τρέχαν όλη την ημέρα. Είναι ασθένειες αναπτυγμένων χωρών. Δυστυχώς. Όμως ο θετικός τρόπος σκέψης είναι κάτι που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Το πρόβλημα υπάρχει. Από τη στιγμή που υπάρχει, εμείς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Πρέπει να σκεφτεί ο καθένας μας πώς θα το διαχειριστεί στην οικογένειά του. Μαζί με την ομάδα των φίλων του, μαζί με άλλα άτομα με τα οποία έχει εμπιστοσύνη και αναπτύσσει και κοινούς τρόπους αντίληψης. Ίσως είναι δηλαδή μια ευκαιρία μέσα από όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε όλοι να έρθουμε λίγο πιο κοντά, να την εκμεταλλευτούμε, σε εισαγωγικά το εκμεταλλευτούμε με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς, να μην έχουν σαν άγχος στο μυαλό τους ότι πληγώνουν τα παιδιά με το να κόβουν κάτι. Να τους κόβουν κάτι που αν τους παρέχουν παρουσία, ξέρετε, και ενασχόληση, δεν πληγώνουν τα παιδιά. Είναι το πιο βασικό από όλα. Έτσι, και το καλό περιβάλλον. Το καλό περιβάλλον, η ενασχόληση με τα παιδιά μας και γενικότερα να προσπαθήσουμε να ξαναβάλουμε στην ατζέντα των συζητήσεών μας με τα παιδιά μας τη λέξη προσπάθεια. Αγώνας, προσπάθεια και ότι τίποτα δεν είναι έτοιμο και είναι μια ευκαιρία να ξαναπροσδιοριστούμε δυστυχώς με πολύ άσχημο τρόπο. Και θα τη βγάλουμε, βράδερφε, δεν έγινε και τίποτα και με λιγότερα λεφτά. Όλα θα γίνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κοίτατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Βλέπεις που κάνεις αγωγή με τα χέρια.